Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Είναι 5η, 21 Δεκεμβρίου. Είναι η τελευταία μου μέρα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα φύγω, θα πάω για τις διακοπές τις οικογενειακές κι εγώ. Έχω ξυπνήσει από τις 8 η ώρα, τώρα είναι 10, γιατί έχω να κάνω edit. Χθες ήρθε η Κρίστη και γυρίσαμε δύο βιντεάκια, ένα για το κανάλι της και ένα για το κανάλι μου. Λογικά αυτή τη στιγμή εσείς το έχετε δει. Και επειδή θα φύγω και δεν θα έχω το laptop για να κάνω edit μαζί μου, πρέπει να είναι όλα έτοιμα για τα Χριστούγεννα. Έχω σχεδόν τελειώσει το βίντεο που κάνουμε χριστουγεννιάτικες συνταγές. Αν το έχετε δει, ελπίζω να σας άρεσε. Και αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Το κακό είναι ότι αργήσαμε να τελειώσουμε χθες και δεν είχα τη δύναμη να κάτσω βραδιάτικα να πλένω. Οπότε πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα στην κουζίνα. Έχω προσπαθήσει να συμμαζέψω λίγο, αλλά όλα αυτά θέλουν πλύσιμο και να τα ψήσω μέσα στο φούρνο. Τι να κάνουμε, θέλαμε βίντεο μαγειρικής. Η αλήθεια είναι ότι οι συνταγές που κάναμε δεν πέτυχαν πάρα πολύ, δεν είναι ικανοποιημένοι. Και γενικά το παίρνω πολύ προσωπικά όταν δεν πέτυχε μια συνταγή μου. Δεν είμαι, α, δεν πέτυχε, δεν πειράζει. Όχι. Στεροχωριέμαι. Αλλά αυτή τη φορά πραγματικά το διασκεδάσαμε πάρα πολύ, γελάσαμε. Οπότε δεν πειράζει. Μιλάω λίγο σιγά γιατί κοιμάται ακόμα πάνω και δεν θέλω να τον ξυπνήσω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Κάνει πολύ κρύο, παιδιά. Κρυώνουμε εμείς, εσείς. Υποθέτω όταν θα βλέπετε αυτό το vlog θα έχει γενικά περισσότερο κρύο. Ναι. Οπότε περισσότερο κρύο από ό,τι έχει τώρα. Ναι. Άρα καλή δύναμη. Ξύπνησε ο Πάνος και ήρθαμε στα Ελτά για να στείλουμε κάποια μπλουζάκια του, να πάρουμε κάποια δέματα, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό. Ναι, γιατί θα φύγω, οπότε πρέπει να γίνει σήμερα αναγκαστικά. Αύριο φεύγω για Κοζάνη εγώ. Ναι. Και έχει 49 άτομα αναμονή. Βασικά αυτό γίνεται κάθε φορά, ναι, δεν είναι πρωτότυπο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε έρθει 3 φορές στα Ελτά. Και κάθε φορά. Την πρώτη φύγαμε σκέτο. Ναι. Έχει 50 άτομα. Οπότε τώρα κάνουμε κλασικό σύστημα. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι και επιστρέφουμε μέχρι να έχουμε περάσει τα νούμερα. Γιατί μου λέει πήγαινε μόνη σου στα Ελτά. Και του λένε να πάω και να είναι 50 άτομα και να μην έχω τι να κάνω. Άρα δεν έχω δίκιο. 2 hours later. Τα καταφέραμε! Τα στείλαμε! Yeah! Το τελευταίο καιρό έχω κάνει την πιο έξυπνη αγορά που θα μπορούσα να κάνω. Έχω πάρει αυτό το μπουφάν. Το πήρα από Ζάρα και το πήρα μόνο 36 ευρώ. Και είναι πάνζεστο, με έχει σώσει. Ειδικά μου βάλω και την κουκούλα, δεν νιώθω τίποτα. Και ναι, είμαι πολύ περήφανη για αυτή την αγορά μου. Μπράβο! Κάθομαι τώρα εδώ στη γωνίτσα μου και κάνω το thumbnail για το βίντεο που κάναμε με την Κρίστη μαγειρικής. Και θέλω να σας δείξω ποιο είναι το τραγούδι Χριστουγέννων που ακούω εγώ κάθε μέρα. Και όχι απλά το ακούω. Κάθομαι σαν παιδάκι και βλέπω το βίντεο κλιπ κάθε φορά, λες και είναι η πρώτη φορά. Παρατηρώ τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει τόσο πολύ. Είναι αυτό το τραγούδι της Sia, το Santa Coming For Us. Μ' αρέσει το βίντεο κλιπ γιατί είναι σαν είναι από παλιά εποχή. Και είναι τέλεια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, όλα, η μελωδία, πολύ χαρούμενη. Όπως πρέπει να είναι όλα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γενικά τα βίντεο, το edit, τα κάνω όλα μόνη μου. Αλλά αφού τα τελειώσω και πιστεύω ότι είναι όλα έτοιμα, ζητάω τη γνώμη του ειδικού. Και του λέω, έλα δες, τα είναι καλά, για δες, για δες. Τα ρίχνουμε μια ματιά και είναι συνήθως καλά, αλλά μας αρέσει να τα ξαναβλέπουμε. Ναι, για να είμαστε σίγουροι, δεν θέλω να κάνω κάτι που δεν είναι ωραίο. Θέλω δύο γνώμες, είναι πάντα καλύτερες από μία. Γι' αυτό. Και το μεσημεριανό μας σήμερα είναι... Ετοιμαστείτε για κάτι πολύ καλό. Φάκες! Από τα χεράκια μου. Η αλήθεια είναι ότι τις έχω βαρεθεί λίγο, γιατί όποτε τρώμε όσπρια πάντα φακές κάνω και...
Εντάξει, ενώ μ' αρέσουν, τις βαρέθηκα. Αλλά εντάξει, όταν πεινάς, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Μόλις τελειώνω τις φακές, τι βλέπω απέναντί μου. Πείτε μου, αν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι του και να μην φάει. Γι' αυτό εγώ ποτέ δεν μπαίνω τέτοια πράγματα να υπάρχουν στα ντουλάπια, γιατί ξέρω ότι άμα το έχω στο σπίτι θα πάρω το κουτάλι και θα το φάω σε 1-2 μέρες. Γενικά εγώ η μόνη λύση που έχω βρει στο να μην τρώω βλακίες είναι να μην υπάρχουν βλακίες μέσα στο σπίτι. Όσο υπάρχουν θα έχω το μυαλό μου ότι ξέρεις τι, σε εκείνο το ντουλάπι έχει μια σοκολάτα, σε εκείνο έχει πατατάκια, σε εκείνο έχει μερέντα, ας τα φάω όλα μαζί. Οπότε δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε, απλά να μην τα παίρνετε. Επίσης θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν προτιμάτε τη μερέντα ή τη νουτέλα. Εγώ έχω μεγαλώσει με τη μερέντα, η μαμά μου μερέντα μας έπαιρνε. Οπότε είναι η πρώτη μου αγάπη και η παντοτινή, δεν μπορώ να αλλάξω πιστήσω. Όχι ότι με χαλάει η νουτέλα, αλλά όταν έχω να αγοράσω μερέντα ή νουτέλα θα αγοράσω τη μερέντα. Γράψτε μου στα σχόλια εσείς ποια προτιμάτε. Αποφασίσαμε να πάμε χριστουγεννιάτικη βόλτα. Θα είναι η τελευταία στη Θεσσαλονίκη για το 2017. Πρέπει να ετοιμαστώ. Έτοιμη! Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Outfit of the day. Έτοιμος! Έβαλα την κόκκινη φούστα μου, μαύρο καλσόν, μαύρη μπλούζα. Θα πάρω το χοντρό μου το μπουφάν και ας μην είναι τόσο καλό για... για πιο καλή ενδυμασία, γιατί τώρα φοράω τα καλά μου, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα πάρω αυτό το μπουφάν γιατί είναι ζεστό και θα βάλω μπότες. Να το και ολοκληρωμένο. Για δούμε το δικό σου outfit of the day. Outfit of the day. Εντάξει. Εγκρίνει το κοινό. Εγκρίνει. Εγκρίνει το κοινό. Αχα, μπράβο. Πήγαμε. Επειδή κάνει πάρα πολύ κρύο, είπαμε να μην πάμε στο κέντρο και ξεπαγιάσουμε. Να πάμε στο Κόσμος. Να κάνουμε την πόρτα μας, να πιούμε τον καφέ μας. Κόσμος, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα εμπορικό κέντρο που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πας με λεωφορείο. Τώρα που έχει το αυτοκίνητο όμως, βολεύει πάρα πολύ. Και είναι κλειστό, οπότε δεν θα ξεπαγιάσουμε. Αυτό. Για άλλη μια φορά σε αυτό το δρόμο έχει πάρα πολύ κίνηση. Και απορώ ποιος έκατσε και στο στόλι όλο αυτό και πώς τα φαντάστηκαν τόσο όμορφα και μπόρεσαν να φτιάξουν. Έχει πάντα φωτάκια, έχουν Άγια Βασίλεια, εξωτικά, έχουν τα πάντα. Ψέματα, ήταν δικιά μου ιδέα. Δικιά μου ιδέα ήταν όλα. Τέλος πάντων, καλή μας όρεξη. Ο Πάνος τώρα θα φάει με ξυλάκια. Θα κρατάς έτσι. Σφήνωσε κάτω. Σε 2 ώρες θα έχεις τελειώσει. Θα κρατάς έτσι. Εγώ δεν θα το προσπαθήσω καν, κατευθείαν θα πάρω το πουρινάκι μου και θα φάω. Είχαμε την επιλογή είτε να κάτσουμε σε κάποια από τις πολύ ωραίες καφετέρειες που έχει εδώ πέρα και να πιούμε τον καφέ μας, είτε να πάμε σπίτι για να πάρουμε καφέ στο χέρι. Διαλέξαμε το δεύτερο γιατί ο Πάνος θέλει να κάνουμε live στο YouTube, στο Games. Οπότε θα πάμε σπίτι γιατί θέλει κάποια προετοιμασία το live γενικά. Φυσικά και θέλει προετοιμασία. Για την ακριβία θα κάνουμε το τελευταίο live του 2017. Ναι.
Ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό. Η μέρα αυτή είναι πραγματικά γεμάτη. Είναι η τελευταία μέρα στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να τακτοποιήσω όλες τις δουλειές, κυρίως από άποψη των βίντεο. Το πρωί έκανα το βίντεο με την Κρίστη, το έβαλα να ανεβαίνει τώρα. Σήμερα που θα τελειώσω αυτό το vlog, θα το κλείσω και θα αρχίσω να το κάνω edit για να προλάβει και αυτό να ανέβει μέχρι αύριο το πρωί. Γιατί αύριο πρωί φεύγω. Πρέπει να είμαι στα ΚΤΕΛ 8 η ώρα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ο Πάνος πιστεύει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Οπότε αν το βλέπετε αυτό το βίντεο, να ξέρετε ότι τα κατάφερα. Το μαγικό να κάνεις έτσι ένα live, το καλύτερο μέρος βασικά, είναι ότι μπορείς έτσι να είσαι βαμμένη πάνω, ωραία, έτσι κόκκινο κραγιόν και από κάτω. Να φοράς την πιτζάμα σου. Απλά πρέπει να προσέχεις να μην σηκωθείς. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Η ώρα είναι 12 παρά. Εγώ πρέπει να κλείσω αυτό το vlog, να το κάνω edit, να ανέβει, να ετοιμάσω τα πράγματα μου και αύριο 8 παρά να είμαι στα ΚΤΕΛ. Δεν ξέρω αν θα γίνει, θα τα καταφέρω όλα. Τώρα πώς θα κοιμηθώ, εντάξει δεν πειράζει, ας κοιμηθώ λιγότερο. Όταν θα βλέπετε εσείς αυτό το vlog θα έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, οπότε δεν θα σας πω καλά Χριστούγεννα. Θα σας πω καλή πρωτοχρονιά, να έχουμε όλοι μια υπέροχη χρονιά, το 2018 να φέρει σε όλους ό,τι έχετε επιθυμήσει. Πάνω απ' όλα υγεία και πολλή αγάπη και όλα τα άλλα γίνονται. Μην περιμένετε μια νέα χρονιά για να κάνετε κάποιες αλλαγές. Δηλαδή γενικά δεν πιστεύω, α το 2018 θα κάνω αυτό. Από αύριο που είναι 1η Ιανουαρίου θα αρχίσω να κάνω αυτό. Όχι, δεν θα αλλάξει μέσα σε μια μέρα, σε ένα βράδυ ξαφνικά τα πάντα. Απλά βάλτε ας πούμε ένα στόχο μέχρι το 2019 να έχετε καταφέρει κάτι που θεωρείτε σημαντικό ή που θέλετε να κάνετε. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Τώρα θα τα πούμε μαζί από το νέο έτος. Ελπίζω να περάσετε πανέμορφα. Εγώ θα λείπω τώρα 2 εβδομάδες. Θα προσπαθήσω να σας τραβήξω κάποιο vlog για να δείτε πώς πέρασα κι εγώ τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μου. Αλλά θα αργήσει να ανέβει γιατί δεν θα έχω το laptop μαζί μου να το κάνω edit. Παρ' όλα αυτά θα τα λέμε στο Instagram, γι' αυτό κάντε με follow στο Instagram για να πούμε και από εκεί τις ευχές μας. Πατήστε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, για να το ξέρω ότι σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί από το 2018 θα έρθουν και άλλα βιντεάκια. Και γενικά έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα για αυτό το κανάλι. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε, γεια σας!